Γεια σας αγαπητές φίλες και φίλοι του μαθητή. Βρισκόμαστε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι στο Δήμο Πρωινές και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Μέγαρο, όπου θα έχουμε μια συζήτηση, μια κουβέντα με τον Δήμαρχο Πρωινές, τον κύριο Κωνσταντίνο Σιωαννίδη, για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ίσως το σημαντικότερο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η διοίκησή του, η υπάρχουσα διοίκηση, αλλά όχι μόνο η διοίκησή του, αλλά και παλιότερες. Και αναφερόμαστε στο θέμα της υδροδότησης της έδρας του Δήμου του Πολυκάστρου και όχι μόνο, από νερά τα οποία υπάρχουν στο Πάγιο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κάρπης, από πηγές της περιοχής της Κάρπης. Μια πολύ παλιά ιστορία, θα έλεγα, για την περιοχή, καθώς προσπάθειες της τότε Δημοτικής Αρχής της παλιών δημοτικών αρχών του Δήμου Πεωνίας, του Δήμου Πολυκάστρου μάλλον τότε, είχαν επιχειρήσει να φέρουν νερό από περιοχές του Παΐχου και συγκεκριμένα από την περιοχή του Σκρά. Αλλά αυτά προκαποδίστρια. Όταν μετά είχαμε εξελίξεις από το διοικητικό επίπεδο και είχαμε τις λεγόμενους καποδιστριακούς δήμους, η κοινότητα τότε του Σκρά πέρασε στο Δήμο Αξιούπολης και τα δεδομένα αλλάξανε. Ως γνωστόν, η περιοχή του Δήμου Αξιούπολης μαζί με την περιοχή του Δήμου Ευρωπού έχουν δημιουργήσει ένα συνδεσμό κοντά τότε εκείνη την εποχή και υδροδοτούνταν από ένα πολύ μεγάλο έργο που έγινε τότε για να φέρει πάλι νερό από τις πηγές Παρίκου, από τις πηγές Βαλιαράτσι, ένα δίκτυο το οποίο υπάρχει μέχρι τώρα και για το οποίο στο οποίο θα αναφερθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να ξεκινήσουμε, Μάρκα, δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποια δήλωση στην αρχή. Απλά να ξεκινήσω καλωσορίζοντάς σας στο Δήμο μας, κύριε Αποστολίδη, και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Όπως είπα και στην αρχή του προλόγου μου, μιλάμε για ένα θέμα που ταλανίζει την περιοχή πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι είναι το πλήρωμα του χρόνου να λυθεί, γιατί από ό,τι είπαμε και σε ένα δελτίο τύπου που έστειλε πρόσφατα η Δημοτική Αρχή, το έργο για να ξεκινήσει η υδροδότηση του Πολυκάστρου, και όχι μόνο θα λέγαμε, από τις πηγές της Κάρπης έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι έτσι. Βεβαίως. Από 1 Σεπτεμβρίου είναι γεγονός πλέον η υλοποίησή του έργου που έχει ξεκινήσει η κατασκευή από 1 Σεπτεμβρίου και στην επίσκεψη που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα, στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, είχαν τοποθετηθεί, μάλλον για την ακρίβεια, είχαν συγκοληθεί εκτός πάνω από το έδαφος 1.200 μέτρα σωλήνα. Έχουν περάσει 3 εργάσιμες, πιστεύω ότι θα έχουν ξεπεράσει τα 1.500 και προχωρούν ολοταχώς. Είναι ένα έργο το οποίο ονειρευόντουσαν όλες οι διοικήσεις του Δήμου Πεωνίας, το λιγότερο που έχουμε να πούμε, αφού όπως είπαμε απασχολούσε και τον πρώην Δήμο. Ακριβώς, εγώ όπως γνωρίζετε έχω εκλεγεί για πρώτη φορά το 2002 στη δεύτερη θητεία των Καποδιστριακών Δήμων, στον τότε Δήμο Πολυκάστρου. Ήταν ένα θέμα που απασχολούσε όλες τις δημοτικές αρχές και πριν από τον Καποδίστρια για τη μεταφορά νερού στο Πολύκαστρο από περιοχές του Πάιου. Τότε ο βαθμός δυσκολίας ήταν μεγαλύτερος καθώς το Πάικου και οι πηγές του άνοιγαν σε άλλο Δήμο. Σε άλλους. Ναι, σε άλλους ακριβώς. Ήταν δύο. Βεβαίως. Συστήσει το τότε. Παλιότερα ήταν και οι αυτόνομες κοινότητες. Και πάντοτε ήταν ένα από τα θέματα που απασχολούσαν το Δημοτικό Συμβούλιο και τους εκάστοτε δημάρχους. Για να έρθουμε στον Καλλικράτη 2011 με την πρώτη διοίκηση του Καλλικράτη από τον κύριο Λαπόρδα στο νέο Δήμο Πεωνίας και να βάλει μπροστά από τις πρώτες μέρες την υλοποίηση, το σχεδιασμό μάλλον τότε αυτού του μεγάλου έργου, ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή του Πολυκάστρου και όσων περιοχών υδροδοτούνται από το δίκτυο του Πολυκάστρου. Ξεκίνησε λοιπόν η σύνταξη της μελέτης και φτάσαμε στο 2013 να είναι έτοιμη η μελέτη. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, κύριε Δημαρχή, συγγνώμη σας,
Γιατί θυμάμαι είχα παρευρεθεί σε μια επιστολιακή γενική συνέλευση κατοίκων της περιοχής της Κάρπης και της τότε γνωρίτης Αττικής, υπό τον κύριο Λαπόρδα, που είχε γίνει εκεί σε ένα χώρο στην Κάρπη. Θυμάμαι επίσης, παραπάνω από ένα δημοτικά συμβούλια τα οποία ήταν θελών με παρουσία κόσμου, γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη αντίδραση από πλευράς των τοπικών κατοίκων στην προοπτική να γίνει ένα τέτοιο έργο. Ναι, όντως είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Υπήρχαν αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις εκείνη την εποχή, που για μένα πιστεύω ότι οφείλονταν σε παραπληροφόρηση. Υπήρχε μια παραπληροφόρηση για τα δεδομένα της μελέτης, για το ότι η ποσότητα νερού έφτανε και περίσσευε να καλύψει και την τοπική κοινότητα αλλά και τις ανάγκες του Πολυκάστρου. Υπήρχε μια τρομερή δυσπιστία πάνω στο κομμάτι αυτό. Με την πάροδο του χρόνου όμως πίστηκαν οι κάτοικοι και σήμερα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Για να γυρίσω λίγο σε αυτό που ρωτήσατε, το 2013 είχε ολοκληρωθεί η μελέτη, είχε συνταχθεί τότε από τους δύο μηχανικούς της ΔΕΙΑ, τον κύριο Αναστασιάδη τον Γιώργο και τον Αποστολίδη τον Γιώργο. Στη συνέχεια είχε αναλάβει πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κύριος Τσιτουρίδης Ιωδάνης, ο οποίος είχε αναλάβει τα περαιτέρω για την ορίμαση της μελέτης. Άλλαξε η διοίκηση το Σεπτέμβριο του 2014. Η νέα διοίκηση και συγκεκριμένα τότε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κύριος Τζούρτζος, είχε μεριμνήσει και είχε καταφέρει να πάρει όλες τις άδειες χρήσης νερού που χρειαζόταν καθ' όλη την πορεία του έργου. Στη συνέχεια εντάχθηκε από την προηγούμενη διοίκηση το έργο αυτό στη χρηματοδότηση του Φιλόδημου, 3 εκατομμύρια ήταν η έγκριση, αυτό είχε γίνει κάπου την άνοιξη του 2019, είχε έρθει η έγκριση. Αλλά η σοβαρή και μεγάλη εκκρεμότητα ήταν. Δεν υπήρχε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Παρότι στην τότε προεκλογική περίοδο είχε ανακοινώσει και το έλεγε επίμονα και με πολλή σιγουριά ο τότε δήμαρχος ο κ. Κουτουνούλης, ότι έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και το έργο είναι έτοιμο για δημοκράτηση. Δυστυχώς, εμείς το γνωρίζαμε από τότε και στις δικές μου... Ήταν θέμα αντιπαράθεσης. Ναι, ακριβώς. Στις δικές μου τοποθετήσεις το έλεγα, γιατί είχα ενημέρωση, έτσι. Και το έλεγα υπεύθυνο ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όντως, με την ανάληψη των καθηγόντων το Σεπτέμβριο του 2019, αυτό βγήκε στο προσκήνιο και από εμάς ότι δεν υπήρχε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υπήρχαν μια σειρά από εκκρεμότητες που έπρεπε να λυθούν προκειμένου να υπάρχει αυτή η έγκριση. Αυτό έγινε την περίοδο που είστε εσείς. Ακριβώς, ναι, από το Σεπτέμβριο του 2019 αρχίσαμε να τρέχουμε όλες αυτές τις εκκρεμότητες μέσα από τις υπηρεσίες μας και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου που μπορούσε να συμβάλλει φυσικά και με την ΔΕΙΑ. Δηλαδή συνέδραμαν και οι τεχνικές υπηρεσίες μας, αλλά πότε τελικά πήρε το έργο έγκριση. Λοιπόν, η έγκριση των όρων ήρθε τον Ιούλιο του 2020. 11 μήνες περίπου μετά την ανάληψη καθηγόντων από την δική μας δημοτική αρχή. Αμέσως μετά ετοιμάστηκαν τα τεύχη δημοκράτησης και φτάσαμε στην ευχάριστη θέση να δημοκρατούμε το έργο των Δεκέμβριο του 19. Αφού πήραμε τον Ιούλιο του 20, δεν μπορούσε να είναι το 19, συγγνώμη. Το Δεκέμβριο του 20 δημοκρατήθηκε το έργο